Θα δούμε ακριβώς μια δεύτερη ανάγνωση των δηλώσεων του σήμερα. Καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Κύριε Τσούλη. Λοιπόν, σημαντικές αποκαλύψεις στα πλαίσια του συνεδρίου. Θέλω να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη γλώσσα για να, για να αντιληφθούμε όλοι αυτό που σήμερα μοιραστήκατε με το κυπριακό κοινό. Είπατε με λίγα λόγια δηλαδή ότι τα γύρω οικόπεδα από τον Ερατοσθένη πιθανόν να είναι παρόμοια φύση με το ΖΟΡ. Καλά το ερμηνεύω? Το ερμηνεύετε πολύ σωστά και η λέξη πιθανόν εδώ είναι κλειδί. Θέλω να την τονίσω. Δεν θέλω να ανεβάσουμε τους τόνους σε πουδενή λόγο. Πρόκειται για πολύ καλές προοπτικές, αλλά περί προοπτικών πρόκειται αυτή τη στιγμή. Αν δεν κάνουμε προοπτικές οι οποίες είναι τέτοιες, γιατί κάτω από την θάλασσα ό,τι είναι παρόμοιο με το ΖΟΡ. Ναι, αλλά δεν γνωρίζουμε, τις δομές τις έχουμε αναγνωρίσει, δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν μέσα υδρογονάνθρακες. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο, επαναλαμβάνω, μόνο με γεωτρήσεις. Και να υπενθυμίσω... Οι οποίες ως στόχοι πάντως έχουν εντοπιστεί, έτσι. Είστε έτοιμοι να υποδείξετε χώρους που θα τρυπήσετε. Έχουν εντοπιστεί δομές. Ναι. Δομές. Από εκεί και πέρα χρειάζονται περαιτέρω αναλύσεις, περαιτέρω σεισμικά και άλλους τρόπους για να αναδειχθούν πλέον και οι στόχοι. Mm-hmm. Ένας από αυτούς, να σας πω, είναι ο στόχος που εντοπίστηκε από την Total στο Δεμάχιο 11. Είναι μορφολογίας ΖΟΡ. Και για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο για τον κόσμο, να πω ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι την ανακάλυψη δηλαδή του ΖΟΡ, κοιτάζαμε γεωλογικό μοντέλο που βασιζόταν από πηγές που προέρχονταν κυρίως από τον Νείλο. Δηλαδή, κοιτάζαμε για κοιτάσματα που έχουν αμμώδες μορφολογία. Ναι. Και αυτού του είδους είναι ακριβώς το Λεβιάθαν, το Ταμάρ, το Αφροδίτη. Η ανακάλυψη του ΖΟΡ πλέον μας ανάγκασε να δούμε και πλέον έναν άλλο γεωλογικό μοντέλο που βασιζόταν ακριβώς σε ανθρακούχα και πετρώματα. Και είναι δυνατό να υπάρχουν σε μια περιοχή διάφορα γεωλογικά μοντέλα? Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό όταν αναφερόμαστε σε γεωλογικά μοντέλα, ακριβώς αυτό λέμε. Και, οπότε μπορεί και να είχαμε λανθασμένη ένδειξη, γιατί προσπαθούσαμε να διαβάσουμε το κοίτασμα με λανθασμένο μοντέλο. Όχι, κατά ανάγκη, γιατί εκείνη η επεξεργασία συνεχίζεται. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι οι κοιτάσματα του τύπου Ταμάρ, Λεβιάθαν, Αφροδίτη δεν υπάρχουν και άλλα. Απλά, άρα μπορεί να συνυπάρχουν και τα δύο. Ακριβώς. Ναι. Βλέπουμε ότι συνυπάρχουν ήδη. Έχουμε μάλιστα. Ανακάλυψη του ΖΟΡ που είναι πολύ διαφορετική από αυτές τις ανακαλύψεις που είχαμε μέχρι πρόσφατα. Κατ' επέκταση, γεωλογικά κοιτάζαμε ακριβώς αυτήν την νέα προοπτική, αυτόν το καινούριο play όπως ονομάζεται, και είδαμε ότι η δημιουργία αυτών των αρχαίγωνων ύφαλων, περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά, το ΖΟΡ είναι ένας πολύ πολύ αρχαίος ύφαλος πολλών εκατομμυρίων ετών, βρίσκονται παντού γύρω από τον Ερατοσθένη, στην περιερατοσθένης περιοχή. Για την ακρίβεια, είπατε ότι ο Ερατοσθένης είναι που τους τροφοδότησε, που τους δημιούργησε. Η γενεσιουργός πηγή είναι ο Ερατοσθένης. Ναι. Ναι. Και εκεί τώρα, για κάποιους λόγους, έχουν πιθανόν να έχουν περικλειστεί ποσότητες φυσικού αερίου. Ακριβώς. Ακριβώς, και αν θέλετε, αυτή η πληροφορία ήταν ένα από τα κριτήρια που μας όθησε για να προχωρήσουμε σε τρίτο γύρο αναδιοδότησης, όπως πολύ ορθά είδατε προηγουμένως, για να αδράξουμε την ευκαιρία. Αυτό σημαίνει κιόλας ότι, αν υποθέσουμε ότι εκεί όλη η περιοχή είναι ένα ποτήρι, αυτό σημαίνει ότι όποιος βάλει το καλαμάκι του πρώτος θα αντλήσει και πρώτος την ποσότητα φυσικού αερίου. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι δυνατόν, εάν οι Αιγύπτιοι τρυπήσουν πρώτοι στο ΖΟΡ, να πάρουν και ποσότητες από τα δικά μας οικόπεδα? Τουλάχιστον σε κάποια επίπεδα βάθους, γνωρίζουμε ότι τα δυνητικά κοιτάσματα δεν συνδέονται, οι δομές δεν συνδέονται. Ναι. Υπάρχουν οι συμφωνίες οριοθέτησης που καθορίζουν τα όρια της ΑΟΣ της κάθε χώρας. Υπάρχουν και, τουλάχιστον με την Αίγυπτο, η συμφωνία συνεκμετάλλευσης που καθορίζει τι θα συμβεί αν υπάρχει κάποιο κοινό κοίτασμα. Οπότε αυτό που λέτε, όχι, δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Από την άλλη όμως, επειδή τα πάντα έχουν να κάνουν και με το timing, μου λέτε ότι θέλετε να αξιοποιήσετε αυτή τη συγκυρία, αυτό το νέο δεδομένο, και τρέχετε με γοργούς ρυθμούς για τον τρίτο γύρο αδειοδότηση. Ακριβώς. Αυτό χρονικά τι σημαίνει, δηλαδή πότε οριοθετείτε ότι θα ξεκινήσει αυτό? Το χρονικά, επιτρέψτε μου να μην το απαντήσω. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες δεν είναι στο δικό μας έλεγχο, όπως αναφέρθηκε πολύ ορθά στο ρεπορτάζ σας, ότι πρέπει να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι αυτό απάντηση. Σημαίνει όμως ότι θα είναι μέσα στην τρέχουσα χρονιά. Ας το αφήσουμε ενός εδώ. Προτιμώ χρονικά να μην δεσμευτούμε για οτιδήποτε. Όπως βλέπετε, προχωρούν τα δεδομένα.
Γίνεται, ήδη έγινε μια ενημέρωση των εταιριών σήμερα στο συνέδριο. Γι' αυτό έγινε ακριβώς αυτού του είδους η παρουσίαση, για να δουν την προοπτική που ανοίγεται πλέον. Και το μήνυμα πλέον να πάει σε όλες τις εταιρείες. Ακριβώς. Να πάει το μήνυμα ότι βγαίνουμε τρίτο γύρο αδειοδότησης, υπάρχουν προοπτικές. Αυτά τα δεδομένα τώρα είναι στη διάθεση όλων των εταιριών που περιγράψατε. Μπορούν να τα αγοράσουν. Μπορούν να τα αγοράσουν με διάφορους τρόπους. Συνεργαζόμαστε με μια εταιρεία που ονομάζεται PGS, η οποία έχει χτυπήσει σεισμικά και ουσιαστικά μοιραζόμαστε τα έσοδα. Υπάρχουν κάποια σεισμικά τα οποία ανήκουν αποκλειστικά τα δικαιώματα στην Κυπριακή Δημοκρατία, γιατί έχουν αποδεσμευτεί, όπως για παράδειγμα το 50% του τεμαχίου 12 ή το 25% του τεμαχίου 11, που συμβατικά πρέπει να μας τα δίνουν πίσω οι εταιρείες σε κάθε ανανέωση. Ναι. Έτσι οι εταιρείες μπορούν να αγοράσουν τα σεισμικά και να κάνουν και τις δικές τους αναλύσεις. Εμείς αρχίσαμε να τις τρέχουμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες και συνεχίζονται. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε στο ρεπορτάζ, περιμένουμε και τη συνέχεια των εκθέσεων που λαμβάνουμε για ακριβώς αυτού του είδους τα κύματα. Αυτά σε καμία περίπτωση εις βάρος της ήδη σε κίνηση διαδικασίας που αφορά το Ταμάρ, το Λεβιάθαν, με συγχωρείτε. Το Αφροδίτη. Το Αφροδίτη. Ναι. Όχι. Πλέξαμε και τα οικόπεδα τώρα, με συγχωρείτε κιόλας. Ναι. Το Αφροδίτη, κύριε Τσούρλη, έχει πάρει το δρόμο του, θα προχωρήσει το σχέδιο ανάπτυξης και παραγωγής. Κάναμε σήμερα μια κοινή συνάντηση με την Κοινοπραξία ως Υπουργείων, βάλαμε κάποια χρονοδιαγράμματα, οπότε αυτή η διαδικασία τρέχει. Ταυτόχρονα τρέχουν και οι διαδικασίες των άλλων εταιριών που είναι αδειοδοτημένες και προσδοκούμε σε έναν επιτυχημένο τρίτο γύρο για να φέρουμε και άλλες εταιρείες για αδειοδότηση στην ΑΟΣ μας. Εδώ τώρα πρόκειται για μια καινούρια, για να κλείσουμε με αυτό, πρόκειται για μια καινούρια εξίσωση. Δηλαδή μπορεί να έρθει όποιος θέλει και να διεκδικήσει τεμάχη. Είναι ανοιχτές προσφορές, διαδικασίες ανοιχτών προσφορών που υπόκεινται στην νομοθεσία περί υδρογονανθράκων. Οπότε ναι, ακριβώς όπως το είπατε, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει να κάνει την πρότασή του με βάση τα κριτήρια που έχουμε θέσει ως Δημοκρατία. Μάλιστα. Αυτό έχει να κάνει με κάποια συνεννόηση που υπήρξε ή που πρέπει να υπάρξει με την Αίγυπτο, μια που εμπλέκεται το ΖΟΡΣ όλο αυτό το που περιγράψατε σήμερα. Η μόνη σε ό,τι αφορά το ΖΟΡ, δηλαδή η μόνη συνεννόηση που υπάρχει με την Αίγυπτο είναι μόλις λάβουν τα γεωλογικά στοιχεία της γεώτρησης της ΕΝΗ, θα τα παραλάβει και η Δημοκρατία. Γιατί αυτό προνοείται και από τη Συμφωνία Συνεκμετάλλευσης. Εάν υπάρξει ανακάλυψη εντός μιας ακτίνας 10 χιλιόμετρων εκατέρωθεν της γραμμής οριοθέτησης, τότε η άλλη χώρα δικαιούται να λάβει τα γεωλογικά στοιχεία και θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα αυτού του είδους τη μορφολογία.